Ο Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών της Εθνικής Παλιγενεσίας, τιμά τον Αρχάγγελο της Ρωμιοσύνης, Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζοντας το συμφωνικό και χοροδιακό έργο «Όλη η Πελοπόννησος μία χοροδία για τον Μίκη και την Ελλάδα». Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις 200 χρόνια μετά, σε μουσική διεύθυνση και ενορχήστρωση του διακεκριμένου μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη. Η Τρίπολη, πόλη της δημιουργίας και της αισιοδοξίας. Θυμάται, αναγνωρίζει, τιμά και με σεβασμό μνημονεύει και ευγνωμόνως προσφέρει έπαινον τον πρέποντα. Για πρώτη φορά αύριο το βράδυ στις 8.30 στην πλατεία Άρεως, 400 χοροδοί από 10 πόλεις Πελοποννήσου και η Συμφωνική Ορχήστρα και Μαντολινάτα Ελλάδας ενώνουν τις φωνές αλλά και τις ψυχές τους στο κέντρο του Μοριά, στην ιστορική Τριπολιτσά. Την όλη εκδήλωση θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση Best. Μαντολινάτα Ελλάδας τιμούν τον Αρχάγγελο της Ρωμιοσύνης, Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες ερμηνευτές. Κείμενα ποίηση Κλέλια Χαρίση. Μουσική διεύθυνση ενορχήστρωση Παναγής Μπαρμπάτης. Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη, πλατεία Άρεως, στις 8.30 το βράδυ. Και με αυτήν την εκδήλωση, αλλά και όλες αυτές τις ημέρες, ο Δήμος Τρίπολης έχει γίνει σημείο αναφοράς. Ο Δήμος Τρίπολης έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο. Θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, αλλά θα συνεχιστεί, κύριε Κανελόπουλε, μέχρι τέλος του χρόνου. Σε μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη λόγω κορονοϊού, όπου οι περισσότεροι Δήμοι δεν μπόρεσαν να κάνουν εκδηλώσεις λόγω ακριβώς των υγειονομικών συνθήκων, εμείς, επειδή οι συνθήκες είναι λίγο καλύτερες αυτή τη στιγμή, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις, θεωρούμε ποιοτικές εκδηλώσεις με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τις εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, με σκοπό έναν και μοναδικό, να μπορέσουμε να αναδείξουμε το σπουδαίο ιστορικό γεγονός της άλωσης Τριπολιτσάς. Θεωρούμε, όπως θεωρούν νομίζω όλοι οι Έλληνες, ότι ήταν από τα σημαντικότερα γεγονότα, ειδικά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, το γεγονός αυτό το οποίο ουσιαστικά εγκαθίδρυσε την Ελληνική Επανάσταση και έκανε να πιστέψουν και οι Έλληνες αλλά και οι Ευρωπαίοι ότι η Επανάσταση έχει πιθανότητες επιτυχίας.